Όλα λοιπόν είναι έτοιμα σήμερα για την υποδοχή των χιλίων και πλέον δρομέων στο ραντεβού τους με τον τρίτο διεθνή αγώνα δρόμου Via Εγνατία Ραν, που πραγματοποιείται, όπως είπαμε, στα χνάρια της ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού, την προσεχή Κυριακή 29 Απριλίου. Περίπου 330 δρομείς τρέχουν στον ημιμαραθώνιο, 400 στο λαϊκό αγώνα δυναμικού βαδίσματος 5.000 μέτρων και 250 παιδιά και 60 άτομα με αναπηρία στον αγώνα των 800 μέτρων. Πρέπει να σας πω ότι ο παραολυμπιονίκης μας, ο Δημοσθένης ο Μιχαλετζάκης, θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα στον αγώνα των ατόμων με αναπηρία, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας, ο αγαπητός Γκατσιούδης, που είναι και σήμερα εδώ, θα δώσει την έναρξη στον αγώνα για τον παιδικό. Συγχρόνως πρέπει να εξάρω τη συμμετοχή όλων των φορέων σε αυτή την προσπάθεια, καθώς δουλεύουμε περιοδώς τους τελευταίους μήνες με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός για την περιφέρειά μας και όχι μόνο, να έχει αποτέλεσμα. Η αυξημένη συμμετοχή, ειδικά των δρομέων μεγάλων αποστάσεων, μας ικανοποιεί. Το πρόγραμμα λοιπόν του Via Εγνατία Ραν 2018 περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο αγώνα 21.097,5 μέτρα με αφετηρία το ιστορικό μνημείο Χάνα στα λουτρά της Τραγιανούπολης και ώρα έναρξης 10.30 το πρωί. Πρέπει να τονίσω ότι είναι πιστοποιημένος αυτός ο αγώνας από το Σύνδεσμο Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Μεγάλων Αποστάσεων. Έχουμε επίσης τον λαϊκό αγώνα και αγώνα δυναμικού βαδίσματος 5.000 μέτρων με αφετηρία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης. Αυτός ο αγώνας θα ξεκινήσει μισή ώρα μετά, δηλαδή στις 11. Επίσης, τον αγώνα 800 μέτρων για παιδιά και άτομα με αναπηρία. Η αφετηρία αυτού του αγώνος θα είναι το κτίριο Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, απέναντι από τη σιδηροδρομική γραμμή στην Αλεξανδρούπολη, Καραουλή και Δημητρίου 40, και ώρα έναρξης 10.50 το πρωί για τα άτομα με αναπηρία και 11 για τα παιδιά.